Σήμερα είναι 15 Φεβρουαρίου. Στις 15 Φεβρουαρίου του 99, στη συλλογική μνήμη έχει μείνει αυτή η ατάκα: «Πέτα τον έξω ρε Σάβανα, τελειώνουμε, σε παρακαλώ παιδί μου». Και αναρωτήθηκε ο φίλος μας ο Κούλης από τη Θεσσαλονίκη. Εγώ, λέει, τότε πυρετούσα, δεν τα ξέρα. Δηλαδή η απειλή προς τον Καλντερίδη ήταν ότι αν δεν τον πετάξεις και γυρίσεις πίσω θα αποστρατευθείς. Και αυτός πειθάρχησε. Έτσι νομίζετε? Καλημερίζω τον κύριο Σάβα Καλντερίδη. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, σε εσάς, τις ακροάτρες και τις ακροατές σας, στην Κρήτη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Κύριε Καλντερίδη, θέλω να απαντήσετε στο φίλο μας τον ακροατή που προφανώς δεν εκφράζει μόνο τον εαυτό του. Επειδή συζητάγαμε στην αρχή για μια επέτειο που είναι επέτειο θλιβερή για μας. Επέτειος ντροπής. Μάλιστα. Επέτειος ντροπής, γιατί τότε η κυβέρνηση, δεν λέω ότι έχει όλη την ευθύνη, αλλά 49% είχαν την ευθύνη ή ανεύθυνη που τον έφεραν, και αναφέρομαι σε πολιτικούς κύκλους, αλλά 51% έχει η υπεύθυνη κυβέρνηση ευθύνες που δεν φρόντισε και να τον σώσει τον άνθρωπο και να θέλετε να απαλλάξει και τη χώρα από τις όποιες ευθύνες, και ακολούθησε πιστά τις επιταγές της Άγκυρας και της Ουάσιγκτον για να φτάσουμε σε αυτήν την εθνική ντροπή. Ένα άγος το οποίο δυστυχώς καμιά κυβέρνηση από το 99 μέχρι σήμερα δεν φρόντισε με μια επίσημη συγγνώμη και προς τον Οζαλάν και προς τον κουρδικό λαό αυτό το άγος να το βγάλει από πάνω μας. Ας ελπίσουμε κύριε Σαχίνη ότι θα βρεθεί ένας πρωθυπουργός το επόμενο διάστημα να βγάλει αυτό το άγος από πάνω μας, γιατί ξέρετε 40 εκατομμύρια άνθρωποι είναι οι Κούρδοι σε μια περιοχή εξαιρετικής σημασίας και για τις ισορροπίες, στη Μέση Ανατολή και στον Κάφκασο και στο Αιγαίο και στην Κύπρο, με γεωστρατηγικά και γεωοικονομικά πλεονεκτήματα, καθότι εκεί βρίσκονται όλα οι υδάτινοι πόροι της περιοχής, Τίγρης, Εφράτης αλλά και άλλοι ποταμοί, εκεί βρίσκονται ενεργειακά αποθέματα που βλέπετε πόσο έχει ανάγκη ακόμα ο κόσμος τα συγκεκριμένα, συγκεκριμένες πρώτες ύλες. Εκεί είναι μια περιοχή, θα έλεγα, ενδιάμεση μεταξύ της επικίνδυνης Τουρκίας, του Ιράν και του αραβικού κόσμου, που προσδίδει βάθος και στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ, παρέχει μια ευρύτατη περιοχή για να μπορεί μέσω της υποστήριξης να εξισορροπεί όλες τις προαναφερθήσεις δυνάμεις που δρούν στην περιοχή. Η Ελλάδα λοιπόν δεν έχει την πολυτέλεια να έχει εχθρούς σε αυτή την περιοχή. Έχουμε ανάγκη τους φίλους, και η συγγνώμη, με τη συγγνώμη θα ξανακερδίσουμε αυτόν τον λαό, αυτά τα 40 εκατομμύρια του λαού που ελπίζουμε κάποια στιγμή να αποκτήσει το δικό του κράτος. Ξέρετε ότι κάθε χρόνο αυτή την ημέρα πάντα σας πιέζουμε, δεν θέλετε, αλλά εμείς σας πιέζουμε, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να μείνει στο συλλογικό υποσυνείδητο. Θα το κλείσω αυτό το κεφάλαιο, γιατί θέλω να σας ρωτήσω δράτου με τις ευκαιρίες και για τα άλλα μεγάλα. Όμως θα το κλείσω με δύο υποερωτήματα. Το πρώτο είναι το ακροατή. Καλά, φοβηθήκατε κύριε Καλντερίδη ότι επιστρέφοντας στην πατρίδα μας θα σας αποστρατεύαν και πετάξατε έξω? Αυτό ρωτάει ο ακροατής. Ναι, τον Οτσαλάν. Είπαν, λοιπόν, είναι αλήθεια ότι ήταν τρεις υπουργοί. Δεν ήταν μόνο ο Πάγκαλος. Ήταν τρεις, τους άκουσαμε, δεν ήμουν μόνος. Είχαμε υιοθετήσει μια αρχή εκεί, επειδή μας απαγόρεψαν να στέλνουμε έγγραφα για την πορεία των εξελίξεων, κείμενα δηλαδή, γραπτά, επίσημα γραπτά. Εμείς καταγράφαμε τα πάντα. Και ήταν και ανοιχτή ακρόαση, το άκουσαν όλοι, που έλεγαν τρεις υπουργοί, Πάγκαλος, Παπαδόπουλος και Πετσάλνικος, που ήταν η ομάδα της διαχείρισης κρίσεων. Ο Πάγκαλος ακουγόταν, αλλά ακουγόταν και οι φωνές των άλλων, που είπαν πέταξε τον Σάβα, και είχαν ένα φερέφωνο που μετέδιδε τις εντολές τους και είπε Σάβα πέταξε τον έξω, μόλις γυρίσεις πίσω αν δεν το κάνεις θα σε ξυλώσουν. Ασφαλώς και δεν τον πέταξα έξω, ασφαλώς και μέχρι την τελευταία μέρα προσπαθήσαμε να προστατέψουμε αυτόν τον άνθρωπο. Όχι όμως μόνο τον Ροζαλά, να προστατέψουμε και την πατρίδα μας, αναφέρομαι στη διεθνή νομιμότητα. Δεν παραβιάσαμε εμείς κανένα δικαίωμα του Αμπντουλάχου Τζαλάν. Απλώς, όταν είσαι στην καρδιά της Αφρικής, στο Ναϊρόμπι, με 800 πράκτορες της CIA και του FBI, γιατί 6 μήνες πριν είχε προηγηθεί στο Ναϊρόμπι και στον Ντάρ ες Σαλάμ,
βομβιστικές επιθέσεις, με επιθέσεις στην Αμερικανική πρεσβεία. Σωστά. Με νεκρούς, γενικώς με νεκρούς εκατοντάδες και στις δύο επιθέσεις. Εκεί λοιπόν είχε γίνει το άντρο των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Άρα όταν είσαι εκεί και έχεις να αντιμετωπίσεις το κράτος της Κένιας. Όταν τον στέλνεις εκεί καταρχώς. Όταν τον στέλνεις, βέβαια. Έχεις να αντιμετωπίσεις το κράτος της Κένιας. Έχεις να αντιμετωπίσεις τους Αμερικανούς. Και οι Ισραηλοί βάλαν το δαχτυλάκι τους εκεί. Και την Τουρκία. Αλλά και το δικό σου κράτος, τότε οι δυνατότητες που έχεις για να. Επειδή λένε διάφορα μεγάλα λόγια ότι έπρεπε να το σκοτώσεις και να αυτοκτονήσεις, αυτά είναι ανοησίες. Τότε λοιπόν οι δυνατότητες που έχεις. Κάναμε προσπάθειες να το σώσουμε, αλλά σε κάθε προσπάθεια είχαμε μπροστά μας το ελληνικό κράτος που δεν ήθελε. Υπήρχανε, αν τον πηγαίναμε στον ΟΗΕ, για όσους δεν γνωρίζουν, το Ναϊρόμπι είναι η τρίτη έδρα του ΟΗΕ. Σωστά. Για θέματα οικολογίας. Με ένα τεράστιο κτίριο πήγα, έκανα αναγνώριση πώς θα τον περνούσα, με τι, τα πάντα. Για να παραδοθεί στον βοηθό του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Δεν μας επέτρεψε η Αθήνα. Πώς να τον σώσεις, πού να τον πας, να τον καταπιείς. Εν πάση περιπτώσει, ναι, δεν πειθαρχήσαμε σε παράνομες εντολές. Είπαμε στείλτε γραπτά ό,τι θέλετε. Δεν έστειλαν γραπτά όπως καταλαβαίνετε, γιατί φοβόντουσαν την επόμενη μέρα ακόμα και ειδικό δικαστήριο. Προσπαθήσαμε μέχρι την τελευταία μέρα να τον σώσουμε και ο κύριος Κοστούλας, ο οποίος πραγματικά με αυτοθυσία εκτέλεσε το έργο του, επαναλαμβάνω, να προστατέψουμε όχι μόνο τον ηγέτη ενός λαού, αλλά και την Ελλάδα την ίδια από το διεθνή διασυρμό. Αποφύγαμε δηλαδή τις μαφιόζικες ενέργειες που λέγανε πετάξω τον έξω, τυλίξω, να τον ναρκώσουμε, να τον τυλίξουμε σε ένα σεντόνι που το λέγανε σε κάποιους αστυνομικούς από την Ελλάδα που ήρθαν. Όλα αυτά λοιπόν τα αποτρέψαμε γιατί ο διασυρμός θα ήταν ακόμα μεγαλύτερος. Εν πάση περιπτώσει είναι μια πληγή που δεν έχει κλείσει. Και πιστεύω ότι αν έρθει η συγγνώμη, η επίσημη συγγνώμη, και πραγματικά δεν κοστίζει, απλά θα πέψει, για να το κάνει αυτό ένας Έλληνας πρωθυπουργός, πρέπει να έχει αποβάλει το φοβικό σύνδρομο που διακατέχει σχεδόν το σύνολο των Ελλήνων πρωθυπουργών από το 1994 και μετά απέναντι στην Τουρκία. Να μην φοβούνται οι Έλληνες πολιτικοί τους Τούρκους και την Τουρκία. Σε ορισμένους τομείς τους νικήσαμε και δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Απλά να ανακτήσουν την εθνική τους αυτοπεποίθηση για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τις απειλές και τους κινδύνους που είναι ορατοί και έρχονται, κύριε Σαχίνη. Σας θυμίζω τις εξαγγελίες του κυρίου Τσαβούσογλου. Τους αφήσαμε να αλωνίζουν, ενώ εδώ και 15-20 χρόνια λέμε καταγγείλτε τις ασκήσεις, τις αποβατικές που κάνουν, που έχουν στόχο ελληνικά νησιά. Καταγγείλτε στο ΝΑΤΟ, καταγγείλτε στον ΟΗΕ, καταγγείλτε σε όποιο φόρουμ, διεθνές φόρουμ, η Τουρκία ετοιμάζεται να καταγγείλει εμάς τώρα για την στρατιωτικοποίηση. Βέβαια. Κύριε Καλυτερίδη, θέλω να κλείσω το κεφάλαιο Τσαλάνη, γιατί θέλω λίγο να μου πείτε γι' αυτά, ως εξής. Σας το έχω ρωτήσει πολλές φορές, το αποφεύγει. Θέλω όμως να το επαναφέρω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σε εντελώς προσωπικό, ανθρώπινο πεδίο, τι είναι αυτό που σας έχει μείνει από εκείνες τις στιγμές, τις τελευταίες στιγμές? Ποιο είναι αυτό δηλαδή που έχει εντυπωθεί και δεν πρόκειται να φύγει ποτέ από το μυαλό σας? Επειδή μιλάτε για τελευταίες στιγμές, είμαστε στο διάδρομο και παρακαλάει τον Ζαλάν μία Κούρδισσα που είναι εκεί, και αυτά που λένε για ερωμένες και τέτοια είναι αθλειότητες. Αυτοί που τον παρέδωσαν προσπαθούν να αμαυρώσουν την εικόνα του Ερντογάν για να κρύψουν τις ευθύνες τους. Το Τσαλάν, λοιπόν, το Ερντογάν. Ναι. Ναι, μία γυναίκα λοιπόν που ήταν εκεί του είπε «Πρόεδρε μη φεύγεις». Και εγώ στάθηκα στο κέντρο του διαδρόμου μπροστά του και το είπα «Αξιότιμε κύριε Ζαλάν, να ξέρετε ότι εμείς σας λέμε να κάνετε καταρχάς ό,τι θέλετε. Πάντως εάν αποφασίσετε να μείνετε, να είστε σίγουρος ότι και ο πρέσβης και εγώ προσωπικά θα είμαστε εδώ και θα υπερασπιστούμε και την πρεσβευτική κατοικία που είναι έδαφος της ελληνικής δημοκρατίας, αλλά και εσάς εφόσον επιμείνετε να μείνετε στην πρεσβεία, θα σας υπερασπιστούμε μέχρι τέλους. Έχουμε κάποιες δυνατότητες, θα σας υπερασπιστούμε. Τότε λοιπόν με κοίταξε στα μάτια
Γιατί αυτό το άγριο πρόσωπο που δείχνει ο Αμπντουλάχ Ωτσαλάν, ναι, έτσι είναι, γιατί είναι παιδί των αναγκών, των ιστορικών αναγκών του έθνους του. Έτσι είναι, αλλά κατά βάθος είναι και μια ρομαντική και ευαίσθητη προσωπικότητα. Γι' αυτό έφυγε από την Ιταλία, γιατί δεν ήθελε εξαιτίας του να πέσει ο Νταλέμα, διότι αν έμενε σήμερα θα ήταν ελεύθερος στην Ευρώπη, μια μεγάλη πολιτική προσωπικότητα. Και εκεί λοιπόν με κοίταξε στα μάτια, ζήγησε αυτά που είπα, κατάλαβα ότι τον ευχαρίστησαν και μου είπε: «Δεν θέλω να δημιουργώ άλλο προβλήματα στους φίλους μου». Και εννοούσε την Ελλάδα, γιατί κύριε Σαχίνη, για όσους λένε ότι ήθελε να προκαλέσει ένα ελληνοτουρκικό πόλεμο, τη λύση την είχε στα χέρια του ο Ωτσαλάν. Μπορούσε να καλέσει το CNN που ήταν εκεί, να κάνει μια δήλωση και να παγώσουν όλες οι διαδικασίες της απαγωγής του. Γιατί όταν έρχεται η δημοσιότητα, τότε ξέρετε, σπάβουν να δρουν και οι μυστικές υπηρεσίες και οι παράνομες πράξεις. Δεν το έκανε, γιατί αγαπούσε την Ελλάδα, ίσως όσο αγαπούσε και την πατρίδα του, το Κουρδιστάν. Με κοίταξε στα μάτια λοιπόν και είπε: «Όχι, θα φύγω, δεν θέλω να δημιουργώ προβλήματα άλλο σε φίλους και στην Ελλάδα φυσικά». Λοιπόν. Και τα λέω αυτά, κύριε Σαχίνη, γιατί πραγματικά εγώ δεν λέω να ξαναμπούμε σε κάποιες διαδικασίες που θα δημιουργήσουν προβλήματα στη χώρα, αλλά πρέπει ιδιαίτερα η Κρήτη, αλλά και οι υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας να ξανασκύψουν πάνω από το κουρδικό. Ο Θεόφιλος Γεωργιάδης έλεγε ότι η ελευθερία στην Κύπρο και στο Αιγαίο περνάει από τα βουνά του Κουρδιστάν. Αυτή η αρχή συνεχίζει να υφίσταται, να υπάρχει. Πάω στο σήμερα λοιπόν. Λέει ο φίλος μας ο Σάκης: «Το παράδειγμα Ωτσαλάν πώς μας εξασφαλίζει ότι δεν θα επαναληφθεί? Δηλαδή η Ελλάδα δεν θα συμμορφωθεί σε επιταγές, οδηγίες ή ό,τι άλλο θέλετε, είτε των Ηνωμένων Πολιτειών είτε της Τουρκίας? Μήπως επειδή το θέμα αφορά κάποιον ξένο υπήκοο και επομένως αν την επόμενη φορά το θέμα αφορά τα δικά μας συμφέροντα, δεν θα έχουμε επανάληψη της ίδιας συμπεριφοράς? Σας θυμίζω, λέει, τα ήπια, τα ίμια. Μήπως σήμερα, για παράδειγμα, που έχουμε και το ουκρανικό και όλα αυτά που ζητάει η Τουρκία για να ευθυγραμμιστούμε στην αμερικανική εξωτερική πολιτική, κάνουμε νέες υποχωρήσεις?» Ναι, το θέμα είναι ότι με την υπόθεση Ωτσαλάν δεν εξυπηρετήσαμε τα δικά μας συμφέροντα. Μάλιστα. Κάναμε μάγκες στους Τούρκους, δηλαδή. Και όταν λες έναν Έλληνα αξιωματικό να που έχει αφιερώσει τη ζωή του στον αγώνα να υπερασπίζεται την πατρίδα απέναντι στην Τουρκία, κάτω από δύσκολες συνθήκες και επικίνδυνες συνθήκες, και του λες: «Δώσε το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Τουρκία, δώσε τον να τον διαχειριστεί και να εξαλείψει το πρόβλημα». Συγγνώμη, με αυτήν την πράξη συμπεριτείς τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα? Οπότε σήμερα τι διαφοροποιεί στα εθνικά θέματα, επειδή τότε ήταν ο Τσαλάν. Η υπόθεση ο Τσαλάν διαφοροποιεί σήμερα από το «δώσε για εκείνη»? Όλα, ναι. Και για εκείνη την υπόθεση, εάν λειτουργούσαμε προληπτικά, είχα προτείνει εγκαίρως, προτού έρθει ο Τσαλάν στην Ελλάδα, συγκεκριμένο σχέδιο, αν έρθει, γιατί το έβλεπα. Όταν τον πίεζαν στην Ιταλία, λέω: «Μία από τις χώρες που είναι να έρθει θα είναι η Ελλάδα. Αν έρθει», είπα στην υπηρεσία, «τι θα κάνουμε? Σας έχω ετοιμάσει δύο σχέδια, ένα κύριο και ένα εναλλακτικό. Αν έρθει, υλοποιούμε αυτό το σχέδιο και δεν θα ανοίξει μύτη ούτε του Ωτσαλάν ούτε της Ελλάδας». Και τώρα λοιπόν, κύριε Γιατί να Σαχίνη, καταλάβουμε τι διαφοροποιεί το θέμα ο Τσαλάν τώρα, τα κύριε εθνικά. Σαχίνη, ναι. Αυτό σας λέω. Ναι. Ότι αν δρούμε προληπτικά και μπορούμε να κάνουμε και στρατηγικές εκτιμήσεις, γιατί είναι μεγάλο ζήτημα για μια χώρα. Ξέρετε, αυτοί που έκαναν στρατηγικές εκτιμήσεις για τις ελληνικές κυβερνήσεις, να μην αναφέρω το γνωστό ίδρυμα και γίνομαι και κουραστικός, αυτοί μας έφεραν στα χάλια που έχει σήμερα η πατρίδα μας. Και να τρέχουμε χωρίς προηγούμενο ΕΜΠΑΕ, όπως ήταν το παλιό ΕΜΠΑΕ, να τρέχουμε για να πάρουμε τα ραφάλ της φρεγάτες, γιατί αποκαλύφθηκαν από μόνες τους οι προθέσεις της Τουρκίας. Αν λοιπόν έχουμε στρατηγική πρόβλεψη έγκαιρη 10 και 15 χρόνια πριν, είσαι έτοιμος και όταν έρχεται η απειλή την εξουδετερώνεις εύκολα. Εύκολα. Και τώρα λοιπόν, σας είπα το παράδειγμα για την στρατιωτικοποίηση των νησιών. Αν είχαμε πράξει αυτό που λέγαμε τόσα χρόνια, και δεν ήμουν ο μόνος, καταγγείλτε τους. Καταγγείλτε τους για να τους κλείσετε την πόρτα. Αν είχαμε ανοίξει το δρόμο της στρατηγικής συνεργασίας με την Αλβανία,
Δεν θα βρει και ορθά ανοιχτέ τι πόρτε ο Ερντογάν να αλωνίζει την Αλβανία. Εάν αυτό λοιπόν είναι η λύση. Η λύση είναι η πολιτική, το έχω ξαναπεί. Η Ελλάδα είναι σε νηπιακή κατάσταση. Η πατρίδα που γέννησε τη δημοκρατία στα θέματα τη πολιτική, να γίνουν τα κόμματα αντί να λαιλατούν τα χρήματα του ελληνικού λαού με τα λεφτά που παίρνουν, να κάνουν ακαδημίες πολιτικής, να μορφώσουν τα στελέχη τους και όχι να βολεύουν τους συμμετέρους και τα golden boys, να μορφώσουν τα στελέχη τους με ένα και μοναδικό σκοπό. Όχι όπως τώρα να λαιλατούν την εξουσία με την εξουσιομανία που τους διακατέχει, αλλά να προσφέρουν στην πατρίδα. Εάν βάλουν αυτό στο νου τους και κεντρικό στόχο της πολιτικής τους δράσης, τότε δεν έχουμε να φοβηθούμε ούτε Αμερικανούς, ούτε Τούρκους και κανέναν, απολύτως. Σάββας Καλντερίδης. Απλά κύριε Σαχίνη, δώστε μου ένα λεπτό. Ναι, ναι. Είδαμε θλίψη, με θλίψη πραγματικά, την απουσία πολιτικής για την τρίτη μεγαλύτερη ελληνική, συμπαγή ελληνική κοινότητα εκτός των συνόρων μας. Κύπρος, Βόρειος Ήπειρος, Μαριούπολη. Ποια είναι η πολιτική της Ελλάδας? Και σκεφτείτε, το 14 είχαν κλείσει το προξενείο και άφησαν αβοήθητος με τρεις ντουφεκές, αβοήθητος στους Έλληνες εκεί. Σκέψω να είσαι Έλληνα στη Μαριούπολη, να περιμένει να σε προστατέψει η Ελλάδα και αυτή να κλείνει το προξενείο και να φεύγει. Και τώρα είδα την κυρία Κεραμέως χθες, με έπαρση να λέει ότι το πολύτιμο προσωπικό του δασκάλου του αποσύραμε από τη Μαριούπολη. Και αυτά τα παιδιά που είναι εκεί, τα Ελληνόπουλα, δεν είναι πολύτιμα? Δηλαδή όταν είσαι ένα παιδί 8, 10, 15, 20 χρονών και βλέπεις το δάσκαλό σου από την Ελλάδα να φεύγει και να σε εγκαταλείπει εκεί, δηλαδή δεν έχει μείνει ίχνος εθνικής ευαισθησίας σε αυτούς που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις? Μα τι λέτε, εδώ έχουμε νεκρούς και λέμε επειδή ήταν μεθυσμένοι οι Ουκρανοί στρατιώτες. Λες και ο στρατιώτης που είναι μεθυσμένος κουβαλάει όπλο και καθαρίζει την Ελλάδα. Ελάτε τώρα. Κύριε Καλντερίδη, μια χαρά τα λέτε εσείς. Τόσα χρόνια μετά, πέτα τον έξω Σάβα, σήμερα μη λες πολλά Σάβα, θα έλεγε κανείς. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρετε ότι κατόρθωσε και έμεινα όρθιος μετά από αυτή τη λέλαπα. Απειλήθηκε η ζωή σας? Ρωτάει εδώ ο κόσμος. Και εκεί απειλήθηκε και όταν ήρθα εδώ. Εντάξει, μπορεί για φυσική εξόντωση να μην είχαν στόχο, αλλά είχαν στόχο την ηθική μου εξόντωση. Να καταστώ ένας αποδιοπομπαίος τράγος και ένας αναξιόπιστος μάρτυρας. Αυτό ήταν ο στόχος τους. Σάββας και δεν μείναμε εύκολα όρθιοι. Έγινε μεγάλος αγώνας για να παραμείνουμε όρθιοι και η φωνή μας να έχει μια αξιοπιστία, κύριε Σαχίνη. Σάββας Καλντερίδης, θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί για μια χρονιά ακόμη και δεν ξεχνάει, δεν μπορεί ο ίδιος να ξεχνάει, αλλά και γιατί δέχεται πάντα αυτή την ημέρα, ειδικά για όσα συνέβησαν, με επίκεντρο τον Οτσαλάν να μιλήσει. Εδώ ένας ακροατής επιμένει, ζητάει τη γνώμη σας. Δεν αναφέρεται λέει στη δική σας συμμετοχή. Αυτό είναι άλλο θέμα. Η κυρία Κεραμέως συμπεριφέρθηκε σαν δάσκαλη, λέει άλλος, σαν η δάσκαλη να ήταν σε αποστολή στην Αφρική. Σας ρωτάω, λέει κύριε Καλντερίδη, λέει ο άλλος, ανεξάρτητα από τη δική σας συμμετοχή, το πρόβλημα δεν είναι θέμα εθνικής πολιτικής? Δηλαδή, τι μας διαφοροποιεί σήμερα ως πολιτικό σύστημα από την εποχή του Τσαλάν? Βλέπετε να κάνουμε κάτι διαφορετικό? Μα γι' αυτό τα καταγγέλλουμε, κύριε Σαγίνη, και γι' αυτό σας συγχαίρω και σας ευχαριστώ που θίγετε το θέμα κάθε χρόνο, γιατί οι άλλοι δημοσιογράφοι κάνουν, καλά φίλοι μου είναι πολλοί, αλλά κάνουν και την πάπια την ίδια μέρα. Γιατί φοβούνται το πολιτικό σύστημα. Παίρνουν μηνύματα, μα έτσι θα πάμε μπροστά? Ποιος θα ταρακουνήσει το πολιτικό σύστημα? Οι δημοσιογράφοι κάποτε ήταν αυτοί που άνοιγαν το δρόμο. Ό,τι δεν μπορούσε να κάνει πολιτική, το έκαναν δημοσιογράφοι. Γιατί δεν μιλάει κανένας για αυτά? Όχι. Αν δεν ταρακουνήσουμε το σύστημα, θα έχουμε τα ίδια και χειρότερα. Καλημέρα, κύριε Καλντερίδη. Καλημέρα.